κατακρεούργησαν το παιδί. Ματώνει η καρδιά ακόμη και του πιο ασυνείδητου ανθρωποειδού στη θέα αυτού του Αγγέλου, που είναι τυλιγμένος με νοσοκομιακές γάζες. Ο μικρός, από τη στιγμή που κάποια τέρατα του αφαίρεσαν τα μάτια, ρωτά μόνο ένα τους άμυρους γονιούς του: πότε θα ξημερώσει και γιατί δεν βγαίνει πλέον ο ήλιος. The boy doesn't realize he's blind. He keeps asking his parents, this is according to an uncle, why it's dark and why the sun hasn't come up. Ο εξάχρονος έπαιζε κοντά στο σπίτι του σε αγροτική περιοχή όταν κάποιοι άγνωστοι τον άρκωσαν και τον τύφλωσαν. Το παιδί βρέθηκε λίγες ώρες μετά από τους γονείς του βουτυγμένο στο αίμα. Αρχικά αναφέρθηκε ότι οι δράστες, πιθανώς μια άγνωστη γυναίκα, έβγαλαν τα μάτια του παιδιού για να πουλήσουν τους κερατοειδείς κοιτώνες για παράνομες μεταμοσχεύσεις. Ωστόσο, τα μάτια βρέθηκαν χωρίς να λείπουν οι κερατοειδείς. Initially, it was suggested that this was because of organ trafficking. According to accounts we have, the boy was approached by a woman. Η αστυνομία επικήρυξε τη γυναίκα με 12.000 ευρώ, αλλά δεν μπορεί να δώσει καμία άλλη απάντηση για την ασύλληπτη βαρβαρότητα. Ελέγχει τα πάντα, από την πιθανή εγκληματική ενέργεια κάποιου παράφρονα έως την εμπορία οργάνων. Police now seem to be playing that down. They say that the two eyes which were removed from the boy, they were found a day later. Η αστυνομία επικήρυξε μια ύποπτη γυναίκα με 12.000 ευρώ. Η γυναίκα μπορεί να συλληφθεί και να καταδικαστεί. Όμως αυτό το βλαστάρι θα συνεχίζει μια ζωή να ρωτά και κανείς να μην μπορεί να απαντήσει γιατί του έκρυψαν για πάντα τον ήλιο. Πραγματική φρίκη. Αύριο εκτός απρόοπτου θα ανακοινωθεί.